Εδώ είμαστε λοιπόν στο πρώτο επεισόδιο αυτής της σειράς. Σημαίνει θα βγάζουμε διάφορα πράγματα από την BAM FC και όχι μόνο. Δηλαδή, μπορούμε να έχουμε vlogs όπως ο Ben Foster. Δεν ξέρω αν τον ξέρετε, αν δεν τον ξέρετε, χάνετε. Δηλαδή, matchday vlogs. Τρομερά. Εντάξει, θα βάζω και τις δικές μου πινελιές μέσα. Νομίζω δεν υπήρχε καλύτερη μέρα από το να ξεκινήσει αυτή η σειρά από την αυριανή. Γιατί έχουμε full πρόγραμμα αύριο. Είναι πολύ γεμάτη η μέρα. Έχουμε ένα φιλικό. Παίζουμε στις 1 η ώρα με το Μέντεκα Καλαμαριάς. Θα έχει κόσμο. Θα το ανακοινώσουν τα παιδιά, ο Καρπούζης και ο Μάντνεϊ, 2 ώρες πριν το παιχνίδι, από ό,τι ξέρω. Οπότε είμαι πολύ ενθουσιασμένος να δω πόσο κόσμο θα έχει. Αυτά. Νομίζω το επόμενο πλάνο θα είναι από αύριο το πρωί που θα ξυπνήσω. Σήμερα πάει έτσι να κάνουμε λίγο το intro εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην Παραλιακή. Πάμε να ξεκινήσει το vlog με ωραίο τρόπο. Σήμερα έχουμε μάτς. Πάμε λίγο. Είμαι σχεδόν. Φεύγω να πάρω τον αδερφό μου. Δεν θα δείξω πλάνα γιατί είναι επικίνδυνο με τη μηχανή, από ό,τι καταλαβαίνετε. Οπότε τα λέμε εκεί. Καλημέρα. Ωραία, όπως βλέπετε και στον τίτλο, είναι Greek Goalkeepers Point of View, που σημαίνει ότι θα προσπαθήσω να σας πάρω σε όλες τις ώρες της μέρας, ας το πούμε έτσι. Ας πούμε αυτή τη στιγμή πάμε για φωτογράφηση για τα γάτια. Καινούργιο brand που φτιάχνω, θα λέγεται Talos, Talos GK. Πάμε να κάνουμε μια φωτογράφηση, ένα promo βίντεο για το site και το Instagram. Είναι 9 η ώρα το πρωί εντωμεταξύ, το match είναι 1 η ώρα παίζουμε. Έχουμε συνάντηση με τα παιδιά 11.30 αν δεν κάνω λάθος. Θα στείλω μετά στην ομαδική να δω. Εν τω μεταξύ, δεν υπάρχει vlog στη Θεσσαλονίκη που να μην έχει τον Λευκό Πύργο μέσα, έτσι. Οπότε έπρεπε να γίνει. Έχουμε φτάσει. Έχω αγκαρέψει τον Κωστάκη να φέρει το τρίποδο γιατί το ξέχασα μέσα στο αμάξι. Και ετοιμάζομαι για τη φωτογράφηση. Βλέπετε, έχουμε έρθει full οργανωμένοι. Εδώ έχουμε, μπαίνουμε σε επαγγελματικά πλαίσια πλέον. Και πάμε λίγο να δείξουμε από τη φωτογράφηση. Πήγε πολύ καλά. Σίγουρα έχουμε content. Τώρα θα φύγουμε και τα λέμε μετά που θα ξαναέρθω στο ίδιο γήπεδο, αλλά για το φιλικό. Από τα ρούχα της προπόνησης, στα ρούχα της αποστολής. Νιώθω κουρασμένος, νιώθω πτώμα. Έχουμε φιλικό σε λίγο, σε αυτό το γήπεδο. Πάω να πιω ένα καφέ, γιατί δεν την παλεύω άλλο, δεν ξέρω πώς θα παίξω. Νιώθω άρρωστος, νιώθω όλα τα κακά του κόσμου, τα νιώθω. Δεν ξέρω τι να κάνω τώρα. Οπότε τα λέμε στο καφεδάκι. Θυμάστε που σας είπα ότι δεν έχω διάθεση. Όχι δεν έχω διάθεση, είμαι άρρωστος. Αυτή τη στιγμή ανέβασα το story για το παιχνίδι. Έχω ήδη πόσα μηνύματα και πόσα likes στο story. Μέσα σε λίγα λεπτά ξέρω εγώ και έχω χαρπαριστεί τόσο πολύ. Έχω ξεχάσει και το πονοκέφαλο και τις αρρώστιες και όλα. Έχω όλα τα καλά του κόσμου πλέον και ανυπομονώ να πάω στο παιχνίδι, ανυπομονώ. Τον καφέ όμως δεν τον ήπια ακόμη, πάω για τον καφέ. Έκανα μια στάση στο σπίτι για να πάρω το ηχείο γιατί ο Χάρης ο Ποτός ήθελε μουσικούλα. Τελικά τον καφέ το πήρα αφού έφτασα στο γήπεδο γιατί δεν ήθελα να αργήσω στη συνάντηση. Λοιπόν, μάγκες μου, είναι 0-0, είναι ημίχρονο. Τα έχω δώσει όλα. Έχει πάρα πολύ ζέστη. Και έχει πάρα πολύ κόσμο για 2 ώρες πριν το παιχνίδι ανακοίνωση. Ανυπομονώ κιόλας να ξεκινήσει η σεζόν. Τίποτα, πάμε να δούμε πώς θα πάει το δεύτερο ημίχρονο, γιατί δεν τα έχω παίξει. Και αφού είδατε πώς μπήκαμε μέσα στο παιχνίδι και λίγο από το πήγαινε μέσα στο κέντρο, λίγο το πόσο κόσμο είχε, λίγο την προθέρμανση, έχουμε γυρίσει σπίτι. Έχω κόψει λίγες φάσεις όσες είχα. Είχα φέρει τον αδερφό μου όπως καταλάβατε. Τράβηξε κάποια πλάνα αυτός, τράβηξε κάποια πλάνα με την GoPro. Δεν μπόρεσα να τα τραβήξω όλα, δυστυχώς, όλα τα δικά μου. Δηλαδή νομίζω στο ένα γκολ είχε πέσει η κάμερα, σε ένα γκολ που ήταν περίεργο. Έχω και ένα πλάνο, θα τα δείτε. Μην σας καθυστερώ. Πάμε λίγο, θα φτιάξω ένα βιντεάκι φάσης παιχνιδιού από ό,τι βλέπετε. Πάμε να το ξεκινήσουμε. Πρώτη φάση λοιπόν. Κιζάρο, γίνεται μια σέντρα. Τελώνει. Και
Γένω, μαζεύω. Και δίνει offside. Πρωτού πάμε εδώ, πάμε λίγο να δούμε αν ήταν offside. Νομίζω δεν ήταν. Εδώ ακριβώς φεύγει μπάλα από τα πόδια του επιθέμενου. Και νομίζω ο Διαμαντής εδώ πέρα καλύβει τους επιθετικούς. Οπότε δεν ήταν offside. Αλλά εντάξει. Πάμε στην επόμενη. Έχουμε μια ωραία απέκριση εδώ πέρα. Και ένα πλάνο από την άλλη κάμερα. Με τον Ισάκ εδώ πέρα, πολύ αγάπη. Αυτή είναι μια ωραία πάσα που έκανα. Απ, εκεί είσαι. Αυτό το βάλα μόνο και μόνο για να δείτε, ρε παιδί μου, πόσο έτσι hype υπήρχε. Υπήρχε πολύς κόσμος και δείτε λίγο τι γίνεται όταν χάνετε τον goal. Ακούστε λίγο. Αμούλης. Επειδή και πάρα πολύ ζέστη και εγώ γενικά δεν μ' αρέσει να είμαι, δεν έχουν έρθει ακόμα οι φανέλες των φυλάκων. Μάρτινε, η καρπούζια μου βλέπεις αυτό το βίντεο. Ρε παιδιά, εντάξει. Έχουμε τόσο πολύ οργάνωση στην ομάδα. Η φανέλα των φυλάκων, ρε φίλε. Τέλος πάντων. Και φορούσα αυτό το αντιανεμικό, αδιάβροχο, όπως θες πες το. Αλλά σε κάποια φάση είχα ζεσταθεί τόσο πολύ. Δεν ξέρω. Και απλά το έβαλα. Δεν γινόταν. Και λέω, θα το βγάλω, ό,τι γίνει. Ξαναμπαίνω μέσα στο παιχνίδι. Λέω και, όχι, τώρα παίζουμε, ξέρω εγώ. Και μου δίνουν πράσινο φανελάκι. Το χειρότερο μου, πραγματικά. Το χειρότερο μου. Εδώ έχουμε άλλη μια φάση. Ωραία λαβή. Εδώ έχουμε μια σέντρα. Βγαίνουμε, μπλοκάρουμε σταθερά. Οπ, η αγαπημένη μου φάση. Δεν ξέρω γιατί. Τσακ. Δες λίγο πόσο κοντά είναι. Τόσο κοντά, ώστε να γίνει το λάθος. Απίστευτο. Αλλά ήταν μια ωραία πάση. Και κάπως έτσι τελειώνει το δεύτερο το πρώτο ημίχρονο, sorry. Και περνάμε στο δεύτερο. Δεν νομίζω να είχα κάτι άλλο στο δεύτερο ημίχρονο. Έληξε 0-0 το πρώτο ημίχρονο. Είπα ημίχρονο 50 φορές. Και πάμε στο δεύτερο. Έχουμε εδώ την ενέργεια του Δημητρίου, τρομερή. Μια ωραία σεντρούλα. Οπ. Τελειώνει η φάση εκεί πέρα, εντάξει. Εν τω μεταξύ, δείτε λίγο πόσο κόσμο έχει. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. Είχε, δεν είναι ότι δεν είχε. Είχε. Για 2 ώρες πριν το παιχνίδι ανακοίνωση, είχε. Πραγματικά. Και εδώ το βίντεο μιλάει μόνο του. Είναι το πρώτο γκολ, αν δεν κάνω λάθος. Εδώ είναι πραγματικά κάτι φουλ κολόφαρμα. Δείτε λίγο πώς έγινε αυτό. Οπ. Και εκεί που λες, εντάξει, αποκλείεται αυτό να βγει έξω. Δηλαδή, εδώ είναι το δοκάρι. Αποκλείεται. Τσακ. Φεύγει εκτός εστίας για κάποιο λόγο. Εδώ είναι αυτό, η ίδια φάση από άλλο πλάνο. Δεν ξέρω γιατί. Εδώ έχω νευριάσει λίγο. Γενικά θέλω να παίζουμε εύκολα, θέλω να παίζουμε απλά, θέλω να παίζουμε ήρεμα και θέλω να παίζουμε κάτω την μπάλα και όπως πρέπει. Γι' αυτό νευριάζω. Γιατί το να μην παίζεις εύκολα, δεν θυμάμαι ποιος έκανε τώρα αυτή τη φάση, όποιος και αν το έκανε, δεν έχει σημασία. Το να μην παίζεις εύκολα καταλήγει σε κάτι τέτοιο. Από μία απλή κίνηση παραπάνω που λες θα κάνω μία τρίπλα παραπάνω ενώ έχω μία πάσα, γίνεται αυτό. Εντάξει. Εδώ προσπαθώ λίγο να ενθαρρύνω την ομάδα μου. Εδώ είναι αμέσως το goal που η κάμερα έχει πέσει και σας δείχνω λίγο το proof και δεν μπορούσα να σας το δείξω. Δείτε λίγο εδώ. Μία πετρουσούλα ήταν, τίποτα το ιδιαίτερο. Λοιπόν, δείτε μια τρυπούλα. Κοιτάει στο χώρο, αυτός ζητάει εδώ και γίνεται ακριβώς αυτό το πράγμα. Εδώ ο αδερφός μου τα έχει τιλτάρει, γουστάρει πάρα πολύ. Αλλά ναι, ωραίος. Δίνω και στο Μάτνι εδώ μπαλίτσα. Εδώ ήταν απεγνωσμένες προσπάθειες, απλά τρέχαμε. Προσπαθούσαμε όσο πιο γρήγορα γίνεται να βάλουμε κάποια γκολ. Νομίζω είχαμε βάλει ήδη 2 γκολ εδώ πέρα. Δυστυχώς δεν έχω κάποια πλάνα με τα γκολ. Πρέπει να τα βάλω και τα 2 γκολ, βέβαια, αν θυμάμαι καλά. Τώρα μπορεί να λέω και βλακείς. Προσπαθούσαμε να βάλουμε κι άλλο. Και τελικά το να προσπαθήσουμε να βάλουμε κι άλλο κατέληξε σε αυτό. Δεν ξέρω αν καταλάβετε τι έγινε εδώ τώρα. Πέφτω. Με περνάει.
Η μπάλα πηγαίνει στο δοκάρι, ευθυνιδιάζεται το δεξί μας μπακ και ο άλλος είναι εδώ πέρα έτοιμος. Τσακ, γκολ. Έλα ρε, αυτό ακριβώς. Αυτά ήταν, παιδιά, η φάση του παιχνιδιού. Πάμε τώρα να σας δείξω λίγο την αντίδρασή μου μετά και κάπως έτσι θα τελειώσουμε και το βίντεο. Όπως είπαμε, έληξε 4-2. Έγινε το 3-0 από την αντίπαλη ομάδα πρώτα. Είχαμε μια ωραία αντίδραση. Βάλαμε 2 γκολ μέσα σε 10 λεπτά, αν θυμάμαι καλά. Από εκεί και πέρα κουραστήκαμε πάρα πολύ. Δεν πήγε τόσο καλά μετέπειτα. Αλλά είμαι πάρα πολύ περήφανος για όλα τα παιδιά και όλη την προσπάθεια που κάνανε. Και ανυπομονώ να έρθει συνέχεια πραγματικά. Τώρα εμείς θα τα πούμε στο σπίτι. Τελικά δεν τα είπαμε σπίτι, τα είπαμε Δευτέρα. Έχει έρθει η επόμενη μέρα. Πάμε για προπόνηση από θεραπεία σήμερα. Από ό,τι είδατε, δεν πήγε τόσο καλά το παιχνίδι, αλλά ήταν μια ωραία μέρα. Είχαμε πολύ κόσμο και γενικά, άμα σας άρεσε τέτοια βίντεο, θα χαρώ πάρα πολύ να δω ιδέες σας κάτω στα comments, γιατί θα με βοηθήσουν πάρα πολύ. Εννοείται ένα subscribe να φτάσουμε τους 10.000 κάποια στιγμή. Νομίζω ήρθε η ώρα με το ξεκίνημα αυτής της σειράς. Ξέρω είναι μεγάλο στόχος, αλλά τέλος πάντων, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάω για προπονησούλα.